Είναι μέρα χαράς και έχουμε και εμείς χαρά που έχουμε την Έλλη Κοκάλη εδώ μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι διπλά, πρώτα απ' όλα για αυτή την αναγέννηση του σπιτιού μας και της εφημερίδας και της αίθουσα σύνταξης που είναι το δεύτερο σπίτι μας. Και επειδή μου έλειψε και λίγο περισσότερο από σας ο χώρος το τελευταίο διάστημα, είναι πραγματικά με ενθουσιασμό μπορεί να μπει κανείς πια στο σπίτι το δικό μας. Το μόνο κακό είναι ότι είμαστε μακριά. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο. Ελπίζω. Ελπίζω. Θα τα λέμε στην αίθουσα για φαγητό. Μακάρι η επικαιρότητα να είναι πάντα τόσο ευχάριστη. Για όλους μας. Για όλους μας. Βέβαια. Λοιπόν, Έλλη, για πες πόσα παιδιά, πόσα σχολιά, πόσος κόσμος άκουσε σήμερα από το στόμα σου και των υπολείπων φυσικά όλα αυτά τα πανέμορφα για τα ζώα μας. Εκατοντάδες παιδιά που μπόρεσαν να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας η σημερινή ημέρα, η ημέρα η συγκεκριμένη, να έχει ουσιαστική ενημέρωση για τα παιδιά όσο αφορά στα αδέσποτα ζώα. Εμείς σαν φιλοζωική ομάδα Σύριος μπορέσαμε να υποστηρίξουμε εκδηλώσεις σε 6 σχολεία, σε 6 σχολικά συγκροτήματα. Το ίδιο συνέβη και με πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων πέρα από τους εθελοντές και οι κτηνίατροι δεν ήξερα πού να πρωτοτρέξουν και πού να πρωτοβοηθήσουν για να ενημερωθούν τα παιδιά. Το θετικό είναι ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, αλλά πρέπει και με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει αυτή τη δραστηριότητα. Από ποιους θα ενημερωθούν τα παιδιά. Mm-hmm. Οι δάσκαλοι απίφθηναν προσκλήσεις σε ανθρώπους, αλλά σε ανθρώπους, σε εθελοντές, σε οργανώσεις, να κάνουν εκδηλώσεις, να διοργανώσουν εκδηλώσεις ενημερωτικές για τα παιδιά. Με ποιο υλικό, με ποια κατεύθυνση, με ποια στόχευση, με ποια κατηγοριοποίηση ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών και τα μηνύματα που πρέπει να λάβουν και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα βασικά πράγματα. Η φιλοζωική ομάδα Σύριος είναι εταίρος στο πρόγραμμα F-Zone, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ σε άλλες φιλοξενίες που μας έχετε προσφέρει. Το F-Zone είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο κομμάτι της προσχολικής αγωγής και έχει να κάνει με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας για το πώς μπορούν να ενημερώνουν σωστά τα παιδιά σε όλο το πλαίσιο ενός σχολικού προγράμματος για το συγκεκριμένο θέμα, να τα ευαισθητοποιούν, να τα ενημερώνουν σωστά. Μπορέσαμε λοιπόν με την βοήθεια όλου αυτού του επιστημονικού προσωπικού που εργάζεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, έχει εφαρμοστεί στα σχολεία της Κρήτης και τώρα προετοιμάζεται όλο το υλικό το οποίο θα διανεμηθεί από το Υπουργείο Παιδείας από του χρόνου, ώστε πλέον να μιλάμε για μάθημα κανονικό στα σχολεία. Άρα, Έλλη, νιώθουμε λίγο ότι ξεκινήσαμε λίγο πιλωτικά, διερευνητικά, λίγο στο πόδι, για να το πούμε έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Εμείς έχουμε μία βάση, γιατί είχαμε στο άμεσο παρελθόν κάνει συγκεκριμένες εκδηλώσεις για τις οποίες καταρτήσαμε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει καταρτηθεί από εκπαιδευτικούς, διατυπώνοντας σωστά τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν στα παιδιά. Και βεβαίως έχουμε και στη διάθεσή μας εκπαιδευμένους ανθρώπους, διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς, που σήμερα συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις για να μπορέσουν να περάσουν με το σωστό τρόπο τα μηνύματα στα παιδιά. Τα παιδιά είναι αντικείμενα αλληλοσυγκρουόμενων μηνυμάτων, τα οποία πραγματικά δεν βοηθούν στο να αλλάξει η παιδεία μας γύρω από πολλά πράγματα, όχι μόνο φιλοσοφικά. Εξήγησε μας το αυτό. Γιατί λες είναι αλληλοσυγκρουόμενα? Δηλαδή, γιατί εγώ νιώθω ότι τα πιτσιρίκια τώρα είναι καλύτερα ενημερωμένα και πιο ευαισθητοποιημένα. Συναντήσαμε πάρα πολλά παιδιά που ήταν ευαισθητοποιημένα και σωστά ενημερωμένα, όπως συναντήσαμε και παιδιά που εισπράττουν άλλου είδους μηνύματα, όπως τη διαιώνιση των καταστάσεων με τα αστήρωτα ζώα, με τις γένες, με το πώς θα έπρεπε να ζουν τα
τα ζώα, είτε αυτά που έχουμε στο σπίτι μας, τα κατοικίδια μας, είτε τα αδέσποτα. Διαπιστώνουμε και εμείς από τα μηνύματα που παίρνουμε από τα παιδιά ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δρόμος ακόμη για να διανύσουμε και το ότι είναι απαραίτητο η συγκροτημένη παρέμβαση προς τα παιδιά, γιατί μόνο από εκεί θα δούμε αλλαγές. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους για να καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε σήμερα συγκροτημένα. Να σας πω ότι ξεκινήσαμε το πρωί από το Λύκειο της Χερσονήσου με το συντονισμό της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της κυρίας Μαρίας Κυπριωτάκη, που είναι η αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΟΥ, μαζί με τον Γιώργο Πιπεράκη, τον ταμεία του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, και βεβαίως τις εθελοντριές μας, την Κατερίνα Κυπριωτάκη, την Έλμα Λαρετζάκη, την Ελένη Σαπουνάκη και την πιο μικρή μας εθελόντρια, την Άσια τη Φρουδαράκη, που συνόδευσαν τη σκυλίτσα Γκόλτι και τον γατούλι Τατού, ένα ζωάκι με ειδικές ανάγκες. Στο 47ο Δημοτικό, που κάναμε δύο σεμινάρια σε μεγαλύτερα και μικρότερα παιδιά ανατάξει, είχαμε τον Άγη Σύλλαο και τον Γιώργο Μαρινάκη, είναι διδακτορικοί μεταδιδακτορικοί φιλόλογοι. Ο κτηνίατρος, ο κύριος Μπαντουβάς, ήταν στο πρώτο γκρουπ για να ενημερώσει τα παιδιά και ο κύριος Πιπεράκης ήρθε από τη Χερσόνησο για να κάνουμε την ενημέρωση στο δεύτερο γκρουπ, με τη βοήθεια και της φιλολόγου της Ευαγγελίας της Καλοχριστιανάκη, και βεβαίως ο Νίκος Φουντουλάκης, που είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Δημοτικό του Πύργου, η Μαρία Ικαλεσίου στο νηπιαγωγείο του Ατσιπόπουλου και ο Γιώργος Φιωράκης στα Μεριοκέφαλα. Είναι παιδιά διαφορετικών τάξεων, διαφορετικών ηλικιών, και το υλικό το οποίο μοιράστηκε είναι ανάλογο με την ηλικία και τα μηνύματα που περάσαμε στα παιδιά. Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση, δηλαδή άλλο υλικό απευθύνεται στην πρώτη δημοτικού, παραδείγματος χάρη, άλλη στην. Άλλο στα μεγαλύτερα παιδιά. Ήταν πραγματικά μια τεράστια ευκαιρία να ανοίξει αυτός ο διάλογος, και ειδικότερα με τα παιδιά που είναι οι αποδέκτες των μηνυμάτων που θέλουμε να περάσουμε. Διατέθηκε ένα υλικό το οποίο έχει εκτυπωθεί και με τη βοήθεια του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Όσο πιο απλουστευμένα γίνεται να περάσουν οι έννοιες στα παιδιά. Είδαμε και εκδηλώσεις όπως παρουσιάστηκαν στο Δελτίο Ειδήσεων, που εκπαιδευτικοί είχαν την πρωτοβουλία να πούν στα παιδιά: ελάτε με τα κατοικίδια σας για να γνωρίσουμε όλη τη φροντίδα τους. Είναι μια σημαντική ευκαιρία, αλλά πρέπει να δοθούν και οι δυνατότητες αυτό το πράγμα να υποστηριχτεί και να γίνεται συντονισμένα και υπεύθυνα. Ωραία. Και αν πρέπει τώρα να κρατήσουμε ένα μήνυμα κλείνοντας από όλη αυτή την ημέρα, ποιο είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να μας γίνει συνείδηση επιτέλους? Χρειάζεται ενημέρωση, σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πρώτα απ' όλα από τα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα έλαβαν σημαντικά μηνύματα στις τάξεις τους, αλλά το μήνυμα αυτό ακυρώνεται αν περάσει στην πόρτα του σχολείου και την πόρτα της αίθουσας που έγινε η ενημέρωση, και τα μηνύματα που λαμβάνεις από τον κόσμο που βρίσκεται έξω, από το οικογενειακό σου περιβάλλον, είναι διαφορετικά. Ξεκινάμε δίνοντας το παράδειγμα οι ίδιοι στα παιδιά μας για το τι θέλουμε να κρατήσουν, το τι θέλουμε να υπηρετήσουν στη συνέχεια ως έννοιες και ως αξίες. Γιατί είναι αξία το να ανταποδίδεις σε μια ζωή αυτό που του αντιστοιχεί. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με το απλό αυτό μήνυμα ότι όλοι έχουμε δικαίωμα ύπαρξης κάτω από τις συνθήκες, τις συγκεκριμένες που θα διασφαλίζουν φαγητό, περίθαλψη σε όλους. Όλα τα έμβια όντα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δεν είμαστε οι άνθρωποι οι μόνοι που έχουν δικαιώματα και είναι κτήματά μας. Yeah. Είμαστε friendly με ό,τι ανασένει και χτυπάει η καρδούλα του. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις, πολύ ωραία μηνύματα. Και μπράβο, ακούραστοι όλοι. Και η Έλλη και όλοι οι υπόλοιποι και οι κτηνίατροι που έχουν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και μπράβο τους, έτσι. Βέβαια. Μα από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία.